Ασθενής παρέμεινε σε αναμονή 49 ώρες στο τμήμα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Είναι μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά που ακούστηκαν σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Υγείας με θέματα αναρρύθμιτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Στο μικροσκόπιο και το χρόνιο ζήτημα της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι ελλείψεις αναλώσιμων και ειδικοτεχνικών υποδομών. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανέφερε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να στελεχωθούν σωστά με νοσηλευτικό προσωπικό τα ΤΑΕΠ. Από μεριάς του Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας τόνισε ότι πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι ώστε να ξεκινήσει συζήτηση και να επαναξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με την ένταξη των ιδιωτικών ΤΑΕΠ στο ΓΕΣΥ. Απάντηση κλήθηκε να δώσει και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης. Να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οποιασδήποτε νοσηλευτικής μονάδας μπορεί να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει ασθενείς στα ΤΑΕΠ. Είτε αυτή είναι στα ιδιωτικά, είτε αυτή είναι στα δημόσια και πρέπει πλέον να θεωρείται ως ενιαία μονάδα. Εξεύρεση λύσεων ζητούν οι βουλευτές της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο που είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ που λειτουργεί το ΤΑΕΠ του. Στα πλαίσια του ΓΕΣΥ υπάρχει και ακόμη ένα που είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ αλλά λειτουργεί το ΤΑΕΠ του εκτός ΓΕΣΥ και πληρώνει ο κόσμος. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, τα τμήματα πηγών των περιστατικών εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Η δυσλειτουργία που υπάρχει στα τμήματα αυτά είναι αποτέλεσμα διόγκωσης χρόνιων προβλημάτων. Κινδυνεύουν ζωές και άπαντες δεν ενδιαφέρονται για να λύσουν το πρόβλημα. Ο κύριος Σαββίδης ανέφερε πως θα προχωρήσει σε δημοσίευση βίντεο που παρουσιάζει τα όσα τραγικά κατά των ίδιων συμβαίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια εντός των ημερών.